Από το pastry chef και από το γλυκό θα πάμε στο πρίνε μας. Πάμε στο αλμυρό. Σταύρο! Α, νάτος. Εδώ τι να μαγειρέψω, εδώ ξεκινάει και τρώει ήδη. Κάτι είπες πριν ότι τρως ήδη καλέ. Χωρίς να έρθουν οι καλεσμένοι πρώτα. Όταν τρώμε δεν μιλάμε. Τι σου έχω πει. Καλά, κάνουμε τηλεόραση. Σταύρο, με κουμπί έχουμε. Σαλαμάκια λέω καλά. Καλαμάκια ή σουβλάκια. Δεν υπάρχει. Καλαμάκια ή σουβλάκια. Σουβλάκια, παιδιά, για να μην μας πνιγκάνει και η Θεσσαλονίκη σε φίλοι μας. Έτσι, έτσι. Να κάνουμε, τώρα θέλω τέτοιο, έτσι. Έχω μερακλώσει. Δεν υπάρχει, το έχεις φάει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Άμα το τρως, πώς θα υπάρχει. Είναι δυνατόν, καλέ. Για, δεν υπάρχει. Φάτε. Δεν υπάρχει, αυτή τη συνταγή. Έλα, να το ανακαλύψουμε αν δεν υπάρχει. Έλα, να πούμε και εμείς τη γνώμη. Ελένη, μου θέλεις βοήθεια να σερβίρω. Όχι, καλή, θα βάζω σιγά. Από ένα. Δεν θα βάλω. Βάλε δύο από τέσσερα σε μένα. Δύο, γιατί πρέπει να πάρω και κάπου αλλού. Θα φτιάξουμε τα πιο καταπληκτικά, πανεύκολα, χοιρινά σουβλάκια που έχετε φάει ποτέ σας. Η μαρινάδα είναι απίστευτη. Το κρέας μας είναι πάρα πολύ μαλακό. Δηλαδή, το έχω στο στόμα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή. Είναι ζουμερό. Φανταστικό είναι. Και είναι και κρύο. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο ζουμερό θα είναι όταν το βγάλετε στο στόμα. Πατάτες δεν θέλετε, πατάτες. Θέλουμε καλέ, τι λες. Σημείωση, έχουμε πάρει και πίτες ολικής άλεσης. Ναι, ναι. Να βοηθήσει. Είναι σοκού, παιδιά. Γιατί μετά, αφού φας αυτό, η πίτα ολικής άλεσης. Είναι Σαββατοκύριακο, μας αξίζει μια τέτοια συνταγή. Αυτό την κράταγα. Χθες κάναμε κάτι light. Σήμερα είναι. Μικροπληροφορία. Αλλά light το θεωρώ. Τι, η πίτα και. Το κρέας είναι. Τι είναι. Είναι, αλλά είναι και αυτό το πράγμα που θέλουμε το Σαββατοκύριακο να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας και εμάς τον ίδιο μας τον εαυτό. Και αυτή η συνταγή είναι η δική σας. Να πέσει το filler για να ξεκινήσουμε. Εγώ να πω κάτι για το ολική άλεση. Δεν είναι μόνο θέμα το ότι είναι φυγινό ή όχι. Εγώ την προτιμώ γιατί έχει άλλη σύσταση. Είναι λίγο πιο σκληρή. Εμένα μου αρέσει περισσότερο πολλές φορές από την όχι ολική άλεση. Και δεν σπάει τόσο εύκολα. Και εμένα και λοιπόν, αρέσει. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με την μαρινάδα μας. Έχουμε βάλει το τηγανάκι μας να ζεσταίνεται αρκετά καλά γιατί θέλουμε να θωρακίσουμε το σουβλάκι μας για να έχει έτσι ωραία γεύση καραμέλωμα που λέμε. Γι' αυτό θέλω να σερβίρω εγώ. Σου βάλε λίγα. Δεν έχει κάτι, μπορώ να φάω. Όχι, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν. Πολύ σημαντικό. Το πρώτο πράγμα που θα σας εξηγήσω. Θέλουμε ένα κομμάτι από το χοιρινό το οποίο έχει το λιπάκι του. Είναι χοιρινό σουβλάκι, άρα θέλουμε το λίπος για να μην μας στεγνώσει το κρέας μας. Έχουμε πάρει είτε λαιμό, θα μου πάρετε. Εμείς έχουμε πάρει λαιμό, που είναι η ιδανική λύση για μένα, είτε σπάλα. Και θα τα κόψουμε σε κύβους 2 εκατοστά. Όχι παραπάνω, όχι μικρότερο, ούτε μεγαλύτερα. Γιατί άμα είναι μικρότερα θα μας στεγνώσει, αν είναι πολύ μεγάλα μπορεί να μας φυθεί μέχρι μέσα. Άρα 2 με 2,5 εκατοστά το κάθε κομματάκι, κυβάκι, για να μπορέσουμε να το περάσουμε μετά στα ξυλάκια μας. Το πόσο ζουμερό είναι, Σταύρο, είναι καταπληκτικό, παιδιά. Παιδιά, είναι φανταστικό και σε αυτό, γι' αυτό θέλουμε ένα κομμάτι κρέατος, το οποίο έχει λίγο λιπάκι, έτσι, για να μας βοηθήσει να μείνει ζουμερό, να μην μας στεγνώσει κατά το ψήσιμο. Λένε λέγε. Ένα πιρουνάκι μπορείς να μου φέρεις. Πιρουνάκι για ποιο λόγο τώρα. Γιατί Λιλί, παιδιά, το έχει γιατί πιρουνάκι. Τρώμε για το σουβλάκι. Πάντα. Να κάνω, εκεί στο Buckingham έτσι μας μάθανε. Εντάξει, στο Winston, πώς λέγεται. Λοιπόν, ψιλοκόπουμε πάρα πολύ καλά τις κελίδες κόρδου. Μέσα εδώ το κρεατάκι μας, τον μπολ που έχουμε κόψει σε κύβους, όπως είπα, 2-2,5 εκατοστά. Πάει μέσα το σκορδάκι μας. 2-3 κελίδες είναι υπεραρκετές για να μας αρωματίσει. Θα βάλουμε γαντάκι γιατί το πιο σημαντικό σημείο στη συνταγή μας είναι η μαρινάδα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Καβρό, όντως είναι πάρα πολύ ζουμερό. Δεν είναι. Είναι αφρός. Δηλαδή είναι συνταγή. Πραγματικά του Τετάρτου. Αυτό δεν είναι συνταγή, αυτό είναι εμπειρία. Είναι και εμπειρία. Θα μπορούσα να το πει. Δηλαδή, Σάββατο, βραδάκι, Κυριακή, μεσημέρι, με φίλους, είτε με την οικογένεια ή μόνο σου, ή με την κοπέλα σου, ή με το αγόρι σου. Είναι φανταστική συνταγή. Πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε βάλει μέσα το σκόρδο στο κρέας μας. Πάπρικα μέσα. Θέλουμε πάπρικα να κοκκινήσει ωραία και να μας βγάλει αυτό το καπνιστό αποτέλεσμα στο κατά το ψήσιμο. Μουστάρδα απαλή μέσα. Αν σας αρέσει τα πικάντε, μπορείτε να μου βάλετε και καυτερή πικάντικη μουσταρδίτσα. Οχ, πάει αυτό πίσω. Αύριο έχει άλλη μουσταρδίτσα. Τι, μπράβο, άλλη μουσταρδίτσα. Μετά θα σου δώσω το κλειδί, τώρα κάνουμε δουλειά. Θες. Πάμε μετά. Ελαιόλαδο μέσα. Γιατί βάζουμε ελαιόλαδο, γιατί θέλουμε να κολλήσει πάρα πολύ καλά η μαρινάδα πάνω στο κρέας μας. Και εννοείται, επειδή με ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα βάλουμε εννοείται μπόλικα μυρωδικά. Θυμάρι και ρίγανη φρέσκα και τα δύο. Βάλτε μου αρκετά, του πάει πάρα πολύ. Αν δεν έχουμε, μπορείτε να βάλετε εννοείται μισό κουταλάκι του γλυκού, ξερή ρίγανη ή θυμαράκι. Για να μας δώσει αυτή τη φρέσκα. Ελένη, ωραίο. Δεν μιλάω γιατί. Τώρα που σου αρέσει, δεν μιλάς. Πώς είναι τα δόντια μου, δεν μιλάω. Γεια σου εδώ. Μια χαρά είσαι. Απλά ήταν λίγο μασημένο φαγητό, είδα, αλλά εντάξει, μια χαρά. Ήταν λίγο άβολο. Τι κάνεις, βρε Τεόκλη. Μου έκλεψε ένα σουβλάκι. Το έχω πλακώ, συντροπή. Όχι, μια χαρά, έτσι. Μα αυτή είναι η ουσία του φαγητού, ειδικά αυτού του φαγητού. Δεν είναι ασφάλεια αλλιώς. Κανονικά στην τηλεόραση δεν κάνει να τρώμε. Μια χαρά κάνει. Το φαγητό είναι εμπειρία, ανάγκη, αγάπη, τα πάντα όλα. Λοιπόν,